Στην αναβάθμιση των αθλητικών χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανακατασκευής των τριών μεγάλων σταδίων, ενώ προβλέπεται να ξεκινήσουν εργασίες και σε άλλους αθλητικούς χώρους. Θα βάλουμε μια προσπάθεια, να ξέρετε και να ξέρει και ο κόσμος, με τις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν, ιδιαίτερα για εδώ την Καλαμάτα που βρισκόμαστε, τη Μεσσηνία. Τα τρία μεγάλα στάδια της πόλης Καλαμάτας ανακατασκευάζονται από την περιφέρεια. Ο Μεσσηνιακός, το γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και σε λίγο και το δημοτικό στάδιο της πόλης. Επίσης, ξεκινάμε άμεσα να κάνουμε έναν αθλητικό χώρο στο κέντρο της Κυπαρισσίας, σε ένα οικόπεδο της περιφέρειας, σε συνεργασία εδώ με τον Δήμαρχο. Το γήπεδο στην Ελαία, στην περιοχή της Τριφυλίας. Το γήπεδο στο Πλατή και παίρνουν σειρά μέσα στο 2022 το γήπεδο της Μεσσήνης και το γήπεδο του Μελιγαλά, όπου το λέγω και δημόσια, όπου είναι και μια μεγάλη αγωνία για τη Δήμαρχο που παρευρίσκεται εδώ, αγωνία για τα αθλητικά θέματα. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια αθλητικών ειδών προκειμένου να διατηθούν στα αθλητικά σωματεία. Λοιπόν, σήμερα είμαι εδώ για να υπογράψω μια σύμβαση με τον προμηθευτή αθλητικών ειδών. Θα δώσουμε κατά χρήση, γιατί δεν μπορούμε διαφορετικά, αθλητικά είδη, είτε σε φορέα αθλητικό, είτε σε δήμο. Να ξέρετε και οι παριστάμενοι εδώ, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, ότι έχουμε άλλες 300.000 ευρώ για την αγορά αθλητικών ειδών. Επομένως, μπορούμε να καλύψουμε και επιπλέον ανάγκες αν δεν καλυφθείτε σήμερα. Σήμερα μοιράζομαι σε αθλητικό υλικό ένα ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ. Και απομένουν άλλα 300.000 ευρώ. Ένα ποσοστό είναι και για τη Μεσσηνία. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι για τις άλλες περιφερειακές ενότητες.